Ναι, πριν από αυτό, να μην ξεχνάμε και την φωνική επίθεση των τάγματων της Χρυσής Αυγής. Είχαμε και ρεπορτάζ, εξίσου σημαντικό. Το λέω γιατί είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Προχωράω. Έτσι. Έχετε δίκιο, σωστή επισήμανσή σας. Αλλά επειδή ήταν συμφωνιζόμενη υπόθεση... Ήθελα να το αναφέρω όμως γιατί είναι πολύ βαρύ, και θα συμφωνήσει ο κύριος Σταμάτης. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει ο κύριος Κουτσούκος. Όλο το δημοκρατικό τόξο είναι αυτονόητο. Αυτό συζητάω και το έχουμε δει και στις διαδικασίες της Βουλής και σε όλα. Είμαστε ενιαίο μέτωπο απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Πρώτον, υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει. Νομίζω. Αφήστε με λίγο να πω τρεις σκέψεις. Νομίζω ότι ρωτάγατε εμένα. Όχι, όχι. Ρωτάω ρητορικά. Εγώ, ευκαιρία, θέλω να μιλήσω. Νομίζω ότι έχει γίνει αποδεκτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ποιο είναι το κρίσιμο όμως, και εγώ θα ήθελα να το πω από την εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αν θέλετε, το οποίο έχει κοστίσει, είναι σαφές ότι έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία, είναι ότι δυστυχώς δεν υπήρχε μηχανισμός, ιδιαίτερα από το 2000 μέχρι το 2009, ο οποίος να ελέγχει. Τότε γινόταν μέσα από αυτό που λέγαμε παλιά Υπουργείο Εμπορίου. Ουσιαστικά ήταν ανάπτυξη ναυτιλίας, οικονομία της ανάπτυξης ναυτιλίας. Δεν υπήρχε μηχανισμός τιμολόγησης και θεραπευτικής αποτίμησης του φαρμάκου. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο, κατά τη δική μου, την προσωπική μου γνώμη, σκάνδαλο. Θεσμικό δηλαδή. Ένα θεσμικό έλλειμμα τρομερό, το οποίο άφησε να εκτοξευθεί η φαρμακευτική δαπάνη στα ύψη και κάποιοι νομίζω ότι λένε ακόμη ότι δεν πήρανε χαμπάρι γι' αυτό. Και το 90% των εμπλεκομένων προσώπων είναι μετά το 10. Περιμένετε. Να εξηγήσετε το αυτό. Πώς είναι δυνατόν? Περιμένετε να ολοκληρώσω. Αν θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να πείτε. Λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι τι ακριβώς. Πάω τώρα στην Προκατακτική Επιτροπή για να είμαι και σαφής και στα ερωτήματα που μπήκαν εδώ στο τραπέζι. Η Προκατακτική Επιτροπή είναι μία, όπως το λέει και ο ίδιος ο όρος, μία διαδικασία που δεν ασκεί ποινικές διώξεις, διότι αυτό θα γίνει στο τέλος, αν γίνει και εφόσον υπάρχουν στοιχεία με το πόρισμα, εκεί θα γίνει η πρόταση. Είναι λοιπόν μία προδιαδικασία. Σε αυτή την προδιαδικασία, και για να είμαι και απολύτως σαφής, κύριε Κουτσούκο, όλα όσα προβλέπονται από τον νόμο θα γίνουν. Όλα. Ωραία. Χωρίς ακροβασίες θεσμικές, χωρίς... Θα κληθούν οι μάρτυρες να καταθέσουν. Ξαναλέω, όσα προβλέπονται. Όλα όσα προβλέπονται από τον νόμο, ωραία, θα γίνουν. Προσέξτε. Δεν... Από τη στιγμή που έχουν χαρακτηριστεί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορούν να κληθούν. Έχουν μπορεί να κληθούν. Ακούστε. Έχουν το ακαταδίωκτο αφενός. Εγώ κύριε Παπαδάκη. Να κληθούν, όχι όμως κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη. Κατά την παράσταση. Ακούστε με λίγο. Τους παρουσία. Θα τους ξεκουκουλώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι οπαδός των πολύ φανταστικών εκφράσεων. Δεν είμαι. Εγώ λέω, ό,τι προβλέπει ο νόμος και με θεσμική προσήλωση. Αφού θα γίνει πλειοψηφία, κύριε Ματά. Ξαναλέω. Εμείς το δεχόμαστε, δεν μας πειράζει. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν μας πειράζει. Ό,τι προβλέπει ο νόμος, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα και νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Άρα θα κληθούν είναι... οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Αυτό καταλαβαίνω. Ξαναλέω. Ό,τι προβλέπει ο νόμος, ό,τι και να μου πείτε, εγώ θα σας απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Εμείς και αυτό θα το δείτε στην πορεία. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα προς όλους κύριε Ματέα. Είναι όση αυτοκριτικής που όταν έγινε η προσπάθεια τώρα, να περάσουν τώρα, οι θεσμοί για να πολεμήσουν τώρα το σκάνδαλο, είχατε ανέβει στα κάγκελα. Όταν γυρίς φέραμε, ας πούμε, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή τις άλλες περικοπές, θέλετε να σας πω κάτι, η κοινοβουλευτική σας ομάδα, θέλετε να καταλάβετε το στατούτος του κυρίου Δρίτσα, του κυρίου Κουρουμπλή, ανεβήκανε στα κάγκελα. Ακούστε με να καταλάβετε κάτι. Ακούστε με ένα λεπτό να καταλάβετε κάτι και να καταλάβει και ο κόσμος κάτι. Πρώτον, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι όντως ένα μέτρο που αποτυπώνει την κατάσταση. Δεν επηρεάζει αυτομάτως την φαρμακευτική. Βλέπεις. Ξαναλέω. Τι γράφει ο Ματάς. Δεν επηρεάζει αυτομάτως αυτό. Για να γίνει η αλλαγή, πρέπει αυτό να συνδέεται με θεραπευτικά πρωτόκολλα. Κύριε, πρώτον. Θα πάμε... Δεύτερον, ολοκληρώστε.
Ναι. Γι' αυτό δεν το ψηφίσατε. Δεύτερον, είναι μία συζήτηση. Να τελειώσω λιγάκι αυτό τελειώστε, το πράγμα. Τελειώστε. Λέω το εξής. Όταν υπάρχει ταβάνι στη δημόσια δαπάνη, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Από εκεί και πέρα μπήκε ταβάνι από το 10 και μετά και μετακινήθηκε ένα μεγάλο τμήμα της δαπάνης φαρμακευτικής στους ανθρώπους. Γιατί αυτό το 90%.